Ενημέρωση ελαιοπαραγωγών για τα λιπάσματα της ελιάς πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ξενοδοχείο Elysion. Η εταιρεία Γεωλίχ είναι εταιρεία αμυγός ελληνική εταιρεία. Είναι εδώ ιδρυθήσα εδώ και 30 χρόνια. Και σαν σκοπό, σαν όραμα, είχε από την αρχή την παροχή λύσεων, ικανοποιητικών λύσεων και καινοτόμων λύσεων για την ελληνική γεωργία. Ως αποτέλεσμα αυτού, εδώ και 30 χρόνια έχει αφήσει το στίγμα της στην ελληνική αγορά και τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι πάμε αρκετά καλά και στο εξωτερικό, μια που εξάγουμε και σε 20 χώρες τα προϊόντα και που είναι ιδία παρασκευαζόμενα προϊόντα στην εταιρεία μας και σε συνεργασία με μεγάλους οίκους όπως είναι η Fertiberia στο εξωτερικό φέρνουμε και κοκκόδι λιπάσματα. Η διαφορά μας είναι ότι μπορούμε να σιγουρέψουμε, να σας το πω έτσι, την ποιότητα του τελικού προϊόντος και την ποσότητα του τελικού προϊόντος. Εδώ και 4 χρόνια, σε συνεργασία με τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Γάλλο, εμπορευόμαστε το συγκεκριμένο λίπασμα. Έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, όχι μόνο στην περιοχή, όχι μόνο στο νησί της Λέσβου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, το οποίο τώρα πια μετά από μια τετραετή-πενταετή εμπειρία μπορώ να σας πω ότι αυτό το οποίο συζητάμε για ένα ικανοποιητικό ποσοστό αύξησης της παραγωγής είναι αληθές. Επίσης αυτό που θα ήθελα να προσθέσω στη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα θα συζητήσουμε και για τα βιολογικά λιπάσματα. Υπάρχει ένα κομμάτι της βιολογικής γεωργίας το οποίο προσωπικά θεωρώ δεν το έχουμε δώσει την απαιτούμενη βάση σαν ελληνική κοινωνία πάνω στη λίπανση των βιολογικών καλλιεργειών και β' της ελιάς. Γι' αυτό και σαν εταιρεία έχουμε λύσεις οι οποίες είναι πιστοποιημένα βιολογικές σε όλους τους βιολογικούς οργανισμούς και τους κατατόπους φορείς οι οποίοι πιστοποιούν τις βιολογικές καλλιέργειες και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε άλλη μια λύση στο βιοκαλλιεργητή. Κάνουμε μια εκδήλωση ενημερωτική με κάποιους παραγωγούς που έχουν ήδη εμπειρία από τον Ergetic ή και αυτούς που ενδιαφέρθηκαν για τον Ergetic, είναι ένα λίπασμα εξαιρετικό, αλλά και το Λαμπινόρ, ένα εξίσου αποτελεσματικό λίπασμα στη βιολογική καλλιέργεια. Έχουμε φέρει τον κύριο Κούζουνα, ο οποίος είναι εμπορικός αντιπρόσωπος και γεωπόνος με μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες για τη χρήση του λιπάσματος αυτού, να μας μεταφέρει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και να μας δώσει τις γνώσεις του σήμερα για να μην μείνουμε πίσω από τις απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας της ελιάς. Ειδικά φέτος που έχουμε μια πολύ καλή τιμή στο λάδι, πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται τι θα κάνει και πώς θα προγραμματίσει να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερο λάθος στο να αξιοποιήσει σωστά τα λιπάσματά του και να έχει αποτέλεσμα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια κούφια χρονιά, μια χρονιά με πολύ μικρή παραγωγή και είναι ένα ζητούμενο παραγωγός να προγραμματίσει, να αυξήσει τις αποδόσεις αφού φαίνεται ότι τα δέντρα συνήλθαν μετά το περσινό σοκ της μεγάλης και παρατεταμένης ανομβρίας και νομίζω ότι μπορεί να ρεφάρει ο παραγωγός την παραγωγή του και να κάνει μια καλή παραγωγή αρκεί να το προγραμματίσει σωστά, να συνομιλήσει με τα δέντρα και με τους γεωπόνους για να δώσει την καλύτερη δυνατή λύση με το καλύτερο αποτέλεσμα γι' αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στο χωράφι είναι οι καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχουν οι ανάλογες βροχοπτώσεις και δεν υπάρχει το ανάλογο κρύο το χειμώνα, ώστε να μπορέσουν τα χωράφια μαζί με τη βοήθεια που εμείς θα τα παράξουμε, δηλαδή λίπασμα, κλάδαμα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, για να κάνουν μια παραγωγή η οποία θα είναι βιώσιμη και θα μπορούμε να και εμείς στο τέλος της ημέρας να επιβιώσουμε σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες. Ωραία, γιατί δεν υπάρχουν, δεν θέλουν να έρθουν σε δουλειές οι οποίες είναι σκληρές και αυτό δημιουργεί τι? Δημιουργεί στο να μαζευτεί λιγότερος όγκος ελιάς, να έχουμε λιγότερη παραγωγή και κάποια στιγμή να εισάγουμε και λάδι εδώ στη Μυτιλίνη, όσον αφορά τη Μυτιλίνη. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος τι κάνουνε, είναι δικό τους πρόβλημα. Ένα από τα προβλήματα που έχω αντιμετωπίσει εγώ σε έναν από τους ελαιόλαδες που είναι υποτιστικός είναι τα καρκινώματα και τα τελευταία 4 χρόνια εμφανίστηκε μια προσβολή από γλιοσπόριο το οποίο τα ελέγχουμε με ψεκασμούς.
Είχα κάνει αλλαγή καλλιέργειας το 1993. Ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και είναι αρκετά δέντρα τα οποία είναι τα πιο πολλά κοροναϊκά. Έχει επηρεαστεί η καλλιέργεια της κοροναϊκής από παγετούς καθόλου όλα αυτά τα χρόνια? Ναι, το 2004 είχα 100% προσβολή, καταστράφειο το ελαιόκτημα. Το έκανα τα 3 χρόνια επεμβάσεις, καρατόμησε όλα τα δέντρα και έχει επανέλθει γύρω στο 85-90%. Άρα είναι και ένα μέρος που το πιάνει παγετός, έτσι. Μείον 17 και κράτησε 2 μέρες. Μείον 17% ήταν, μείον 17 βαθμούς, το οποίο κράτησε πάνω από 1 μέρα. Και είναι, είναι πιο επιρρεπής στους παγετούς, πιο ζημιάρικα οι κοροναϊκές σε σχέση με άλλες ποικιλίες. Στο συγκεκριμένο σημείο, ναι. Η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και αν κάποιος συνηθίσει αυτό τον ελαιόνα, είναι δύσκολο να πάει στα υπόλοιπα δέντρα τα ντόπια. Τελευταία έκανες και ποτιστικό? Όχι, το έχω κάνει χρόνια ποτιστικό και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο να κάνω παρεμβάσεις όποτε θέλω εγώ, όχι να μην πηγαίνω με τον καιρό, και λιπάνσεις και δημιουργώ άλλο μικροκλίμα μες στο κλίμα. Αυτό είναι το μυστικό σου που έχει σταθερή παραγωγή, το νερό? Κλαδεύω κάθε χρόνο, λιπαίνω κάθε χρόνο, υποτίζω κάθε χρόνο.